Έτσι, πολύ καλοκαιρινά, επιτέλου κάτι γίνεται. Διότι η αλήθεια είναι ότι είχαμε σκουριάσει λίγο, είχαμε μαζευτεί λίγο, είχαμε φοβηθεί λίγο. Οπότε, είναι ώρα να φεθούμε και να χαρούμε τα παραμύθια και τι μουσικέ και τα παιχνίδια. Και πού αλλού. Παρά στην Πλάζ. Λοιπόν, την Τετάρτη αυτή στι 7 η ώρα το απόγευμα, σε έναν πολύ ωραίο χώρο, έτσι όπω έχει διαμορφωθεί στην Πλάζ, θα πούμε παραμύθια. Παραμύθια που ταιριάζουν. Θαλασσινά θέματα, παιχνίδια για να γίνουμε ομάδα, τραγούδια, ωραία και μουσικέ. Και. Αν είμαστε πολλοί και το χαρούμε πολύ θα το ξανακάνουμε υποσχόμαστε γιατί είναι κάτι που μας το ζητάνε και μικροί και μεγάλοι και το καταπληκτικότερο όλων είναι ότι έρχονται μαμάδες με τα παιδάκια mm -hmm. και λένε «Κυρία Νάσια σας είχα στο πάρτι μου στα γενέθλιά μου και τώρα θα ήθελα πάρα πολύ μία από τις παραστάσεις που είχα δει κάποτε να τις δω με το παιδί μου». Και είναι μαγικό αυτό που γίνεται. Mm. Δηλαδή, παρακολουθούν τα παιδιά οι μαμάδε, οι γιαγιάδε mm. και γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Οπότε, κύριε Μολυβιά, τι είναι για όλου στην ουσία. Είναι για όλου. Ε, συνδυάζει και θεατρικό κομμάτι, με μονόλογο κυρίως αλλά και μικρούς διαλόγους Και μουσική, μικρά τραγούδια ευχάριστα mm. και για μεγάλου και για παιδιά. Από ελληνικό, ίσω και λίγο ξένο ρεπερτόριο. Και είναι ένα μικρό, κάθε παράσταση έτσι όπως τη φαντάζομαι, έτσι όπως έχει γίνει στο παρελθόν, ένα μικρό ταξιδάκι mm. αναψυχής για μικρά παιδιά και για μεγάλους. Και να προσθέσω ότι πολλά κάνουμε και προσπαθούμε για τις μέσες ηλικίες, ίσως και για πιο μεγαλύτερες, αλλά και τα παιδιά χρειάζονται και αυτά α, κάτι καλό, ποιοτικά καλό, που θα τα παιδαγωγήσει από μικρή ηλικία. Mm -hmm. Κάνουμε και για τα παιδιά. Αλλά θέλ, mm -hmm. θέλουν και τα παιδιά mm -hmm. το λιθαράκι τους. Αυτό θα το συνεχίσουμε, ή θα είναι μία μοναδική παράσταση. Ε, ευελπιστούμε ότι στην πλάση δεν θα είναι μόνο η παράσταση αυτή της Τετάρτης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει και άλλη. Ε, υπάρχουν και άλλες παραστάσεις στα Σκαριά. Θα πούμε ότι εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Mm. Ότι κάθε παράσταση έχει άλλη θεματική mm. και άλλο περιεχόμενο. Δηλαδή κάποιος που θα μας δει στην Πλάς την Τετάρτη ε, αυτή στις 7 η ώρα το απόγευμα δεν θα δει την ίδια παράσταση με αυτήν που θα δει αλλού. Θα είναι κάθε φορά αυτό που ταιριάζει στο χώρο. Mm. Για να μπορούν να μας παρακολουθούν και στη συνέχεια διαφορετική θεματική Ακριβώς. και διαφορετικά μουσικά μέρη. Ναι, έτσι. Παραδείγματο χάρη, μια και με ρωτάτε, ε, στι 4 Ιουνίου, στι 11.30-12 η ώρα, έχουμε πει, θα είμαστε σε ένα βιβλιοπωλείο, όπου υπάρχει ένα πολύ ωραίο χώρο, είναι το βιβλιοπωλείο τη κυρία Φωτίου, τη Μέρη τη Φωτίου, όπου η παράσταση. Ε, αφιερωμένη στο βιβλίο πώς γεννήθηκαν τα βιβλία, τι κερδίζουμε μέσα από τα βιβλία, γιατί η πριγκίπισσα δεν παντρεύτηκε τελικά τον πρίγκιπα, αλλά τον βιβλιοπόλη. Οπότε, <Καταλήρω>, εσείς, κύριε Μολυβιέ, θα ντύσετε μουσικά την παράσταση, έτσι. Ναι, θα αντίσω μουσικά την παράσταση. Δένουν τα τραγούδια, δένουν τα τραγούδια με την παράσταση. Δεν ξεχωρίζεται. Είναι... Σώμα και ψυχή. Παρεμβαίνει και μουσικά μέσα στο παραμύθι. Α πούμε, έχουμε στήσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα και συγκινητική παράσταση. Ε... Χωρίς τη σκληράδα του πολέμου. Α, έχουμε επίση άλλη μια παράσταση, η οποία έχει να κάνει με τη μικρασιατική καταστροφή και παραμύθια από τη μικράσια, mm -hmm. που θα παρουσιάσουμε στις 9 Ιουλίου στη Σκάλα Λουτρών, στο Μουσείο Προσφυγική Μνήμης Μια παράσταση που μας έχουν καλέσει να πάμε στο Μανταμάδο, σε έναν υπέροχο χώρο, εκεί σε ένα αρχοντικό, η ηλιακτίδα εκεί, ο Σύλλογο, στην Κάπη. Κάθε φορά Α, θα ωραία. είναι κάτι άλλο, όπου Είχομαι ταιριάζει. Πολλά. πολλά, ελπίζω και ενδιαφέροντα και μακά. Ε, το βήμα αυτό που μας δίνεται να φέρει και άλλες παραστάσεις και άλλα θέματα να έχουμε, να ψάχνουμε, να πονοκεφαλιάζουμε, να αγωνιούμε. Γιατί ε, τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Ε, έτσι είναι. Ωραία. Πολύ ωραία είναι αυτό που λες. Θυμίζουμε λοιπόν, η αρχή γίνεται αυτή την Τετάρτη από την Μπλάζ. Δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη αρχή. Αγαπούμε την Μπλάζ, γιατί είναι ένας ιδιαίτερος χώρος. Εκεί άλλωστε παρουσιάσαμε και το βιβλίο του Γρηγόρη του Μολυβιάτη... Ε, και εκεί θα παρουσιάσουμε και την πρώτη μας παράσταση και ελπίζουμε ότι θα είναι η, η καλύτερη αρχή και θα έχει και μια ακόμη καλύτερη συνέχεια.